Το απόγευμα όμως είχαμε μία ανακοίνωση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης που μας ενημερώνει και σας ενημερώνει εκεί τους κατοίκους του Λευκώνα ότι πλέον το νερό είναι πόσιμο και ασφαλές. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται και σήμερα το βράδυ ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, για να πούμε περισσότερα για την ανακοίνωση αυτή, την ευχάριστη ανακοίνωση για τους κατοίκους του Λευκώνα. Πρόεδρε, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα κύριε Κώτα, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα το οποίο υπήρχε στον Λευκώνα, έτσι? Όπως μιλήσαμε χθες, περιμέναμε αυτά τα αποτελέσματα σήμερα, τα οποία ήταν τα έκτα στη σειρά, αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν όλα άριστα, δηλαδή και τα έξι δείγματα όπως παίρναμε και το προηγούμενο διάστημα ήταν όλα καλά, κάτω από τα όρια, που σημαίνει ότι πλέον ανακοινώνουμε προς όλους τους κατοίκους του Λευκώνα ότι μπορούν άφοβα και με ασφάλεια να χρησιμοποιούν το νερό ίδρυυσης και για πόση. Όπως σας ανέφερα και χθες, όλο αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα των πολύ έντονων, των ακραίων βροχοπτώσεων που είχαμε τις πρόσφατες μέρες, που οδήγησαν στα πλημμυρικά φαινόμενα αυτά τα οποία είχε και όλος ο νομός μας. Πολλές φερτές ύλες είχαν διεισδύσει μέσα στις υδρομαστεύσεις των πηγών, των πηγών του Μπατανίων και του Μωραμόρ που είναι στο Λευκώνα, τις οποίες υδροδοτείται ο Λευκώνας. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και στις πηγές Ορεινής και Βροντούς, όπως και στο μετόχι που υδροδοτείται και αυτό από τις πηγές Μπατανίων και Μωραμόρ. Αυτή τη στιγμή στο Λευκώνα όλα τα δείγματα είναι άριστα και άφοβα, ο κόσμος μπορεί να καταναλώνει νερό προς πόση. Ελπίζουμε τουλάχιστον για τόσες μέρες να μην έχουμε στο μέλλον αυτό το πρόβλημα. Όπως σας είπα και χθες, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας σε αυτή τη θητεία την οποία έχουμε αναλάβει την ευθύνη για τη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ, ώστε να μπορεί ο Λευκώνας να έχει και ένα αναλλακτικό σύστημα υδροδότησης και τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και αν συμβούν, να έχουμε εναλλακτικές μεθόδους για να το αντιμετωπίσουμε. Πάντως, αυτό έλεγαν και σήμερα οι κάτοικοι, γιατί βρεθήκαμε εκεί για να ακούσουμε τις απόψεις τους πάνω σε αυτό το θέμα, ότι κάθε φορά που υπάρχουν τέτοιου είδους ακραία καιρικά φαινόμενα, το ίδιο ακριβώς πρόβλημα αντιμετωπίζουν όχι μόνο αυτή τη χρονική περίοδο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι βεβαίως είπε να αποκατασταθεί και να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει. Είναι το πρόβλημα ότι όταν υπάρχει υδροδότηση από πηγές, οι οποίες επιφανειακά λειτουργούν οι δρομαστεύσεις τους, να είναι εκτεθειμένες σε τέτοιου είδους εξωτερικούς κινδύνους, όπως αυτή με τα θερμικά υλικά, τα οποία δημιουργούν μετά μια κατάσταση με ύπαρξη μικροβιακών παραγόντων, όταν μπαίνουν ξένα υλικά μέσα στο δίκτυο ίδρυυσης. Ενώ η υδροδότηση, όταν γίνεται από γεωτρήσεις ή όπως με το καινούργιο δηληστήριο, το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Αϊγιάννη, εκεί είναι πιο ασφαλή τα πράγματα από τέτοιου είδους παράγοντες. Εκεί έχει άλλους κινδύνους, όπως για παράδειγμα τα νητρικά ή άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα εδάφη, αλλά είναι πολύ πιο σπάνιες εκείνοι οι κίνδυνοι από αυτούς τους κινδύνους. Το μυστικό είναι, με μια μελέτη την οποία ήδη την ετοιμάζουμε, να μπορέσουμε να έχουμε εναλλακτικές πηγές υδροδότησης με νέες γραμμές από γεωτρήσεις, ώστε ναι, να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις πηγές, αλλά να έχουμε και εναλλακτικούς τρόπους και ένα υβριδικό σύστημα να μπορούμε να υδροδοτήσουμε την περιοχή. Μάλιστα. Αύριο, αν αφήσετε λίγο να μετανοήσω, επειδή περιμένουμε αύριο τα αποτελέσματα από δύο ακόμα περιοχές, από το Μετόχι και από την Βροντού. Για αυτές τις περιοχές ισχύει ακόμα η απαγόρευση. Ελπίζω αύριο να είναι και εκεί καλά τα αποτελέσματα μετά από όλες αυτές τις συνεχείς υπερχλωριώσεις που κάναμε και τα αποτελέσματα τα οποία παίρνουμε από τις μετρήσεις, για να μπορέσει να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα της ίδρυυσης από αυτές τις περιοχές. Τις προηγούμενες μέρες είχε δοθεί ελεύθερο και για την Ορεινή, όπως γνωρίζετε. Ήταν οι ιδιαίτερες συνθήκες, γιατί μολύνθηκε εσωτερικά το δίκτυο από αυτούς τους παράγοντες που σας ανέλησα πιο πριν στο Λευκώνα, και γι' αυτό αργήσαμε όλο αυτό το διάστημα μέχρι να αποκατασταθεί. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια της δημόσιας υγείας. Και αν δεν είχαμε άριστες μετρήσεις 100%, δεν θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε τη χρήση του νερού για πόση. Μακάρι να μην υπάρξουν στο μέλλον τέτοιου είδους φαινόμενα, αν και αυτά δεν είναι στο χέρι μας, από άνωθεν έρχονται. Ήταν αυτά ακραία καιρικά φαινόμενα, ναι. Πραγματικά ήταν μεγάλες οι ζημίες που συνέβησαν πάνω στην περιοχή των πηγών. Έχουν αποκατασταθεί και αυτές. Και φυσικά θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε βελτιωτικές επεμβάσεις στην περιοχή, ώστε να στεγανοποιηθούν απόλυτα τα πάντα. Και όπως σας προανέφερα, η μελέτη για το καλύτερο. Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο για όλες τις περιπτώσεις. Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Κώτα. Καλό σας βράδυ.